Δεμένα στο λιμάνι του Βόλου είναι από την 1η Μαρτίου τουλάχιστον 10 σκάφη μέσης αλίας λόγω έλλειψης εργατικού δυναμικού. Οι ιδιοκτήτες των Γρηγρή βρίσκονται σε απόγνωση καθώς το ελληνικό προξενείο της Αιγύπτου μπλοκάρει στην ουσία την έκδοση βίζας σε νέους Αιγύπτιους εργάτες που θέλουν να έρθουν στη χώρα μας και να δουλέψουν στα σκάφη μέσης αλίας. Μέχρι πριν ένα μήνα ούτε καν μπαίναν στο προξενείο. Δεν εξεταζόταν ο φάκελός τους, τους κλείναν την πόρτα με το που βλέπαν ότι το διαβατήριο δεν έχει άλλη βίζα του παρελθόντος. Εντάξει, εδώ αυτό πρέπει να το δει εισαγγελέας, δεν υπάρχει άλλη λύση. Έπρεπε ήδη να έχει δει ο εισαγγελέας την υπόθεση αυτή, διότι καταλαβαίνετε ότι στο Βόλο είναι 10 σκάφη, πανελλαδικά είναι πάνω από 100, επί συνόλου 240, είναι ανενεργά στο λιμάνι. 100 επιχειρήσεις του πρωτογενού τομέα δεν εργάζονται, χωρίς λόγο. Πανελλαδικά το πρόβλημα με τους Αιγύπτιους αλιεργάτες επηρεάζει πάνω από 100 ιδιοκτήτες Γρηγρή. Στο Βόλο η συμβολή των σκαφών μέσης αλίας στην τοπική οικονομία φτάνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ 1.500 οικογένειες εξαρτώνται άμεσα από την παραγωγική δραστηριότητα των Γρηγρή. Μας στερούν το συνταγματικό δικαίωμα στην εργασία. Αυτή η κατάσταση είναι πολύ θλιβερή και για μας που είμαστε υποκατάρρευση. Καταλαβαίνετε ότι όταν δεν μπορεί μια επιχείρηση να εργαστεί όπως πρέπει, θα καταρρεύσει μοιραία, αλλά και για την οικονομία και για την κοινωνία του Βόλου. Ο κλάδος αυτός που παράγει και είναι ο πρωταγωνιστής στο χώρο αυτού του πολύτιμου αγαθού, διατροφικού αγαθού, όπως είναι το ψάρι, δεν μπορεί να παράξει τα απαιτούμενα. Και με ό,τι αυτό συνεπάγεται πάλι, διότι υπάρχουν άλλοι τρόποι να αναπληρωθεί το κοινό, όπως είναι τα εισαγόμενα κτλ. Για το θέμα υπήρξε παρέμβαση των Υπουργείων Εξωτερικών και Μετανάστευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντικαταστάθηκε η Ελληνίδα πρόξενο στην Αίγυπτο, ωστόσο η διαδικασία έκδοσης βίζας εξακολουθεί να κινείται με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς. Όλοι πλέον οι νέοι εκεί να εισέρχονται στο προξενείο και να εξετάζονται, να αξιολογούνται, κάτι που δεν συνέβαινε. Έτσι. Τώρα εισέρχονται και αξιολογούνται, όμως βίζα παίρνει ένα 30%. Το υπόλοιπο απορρίπτεται πάλι χωρίς λόγο. Δηλαδή, αν δείτε την αιτιολόγηση που γράφουν στο έγγραφο της απόρριψης, εγώ έκανα χαρτιά για 7, έδωσε σε 2 ή 3. Είναι να περάσει ακόμη ένας τώρα. Τι να το κάνω. Το ΚΑΙΚ είναι σαν ομάδα μπάσκετ. Θέλω και τους 7.